Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα λοιπόν θα ολοκληρώσουμε την τριλογία για τα λάστιχα. Σε προηγούμενα βιντεάκια σας έδειξα το λάστιχο καλαμπόκι ή στριφτό, το εγγλέζικο λάστιχο και σας είπα και πού θα τα χρησιμοποιήσετε και σήμερα θα μάθουμε το λάστιχο το σωληνοειδές. Αυτό λοιπόν το λάστιχο το έκανε η μητέρα μου και εκείνη μου το είχε δείξει πριν πολλά χρόνια. Είναι ο μέντορας μου. Λοιπόν, αυτό το λάστιχο το βάζουμε στο κάτω μέρος από τα μπουφάν ή στις μανσέτες των μπουφάν, γιατί είναι για χοντρά είδη. Δηλαδή, μέσα από εκεί, από το σωληνοειδές, μπορούμε μετά, ανάλογα με το πόσο φαρδί θα το κάνουμε, να περάσουμε λάστιχο. Λάστιχο κανονικό, ώστε να κρατιέται το μπουφάν ή η μανσέτα μας σταθερή. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο λάστιχο, το οποίο έχετε το κατά νου, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή στην πορεία, αφού κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, θα το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε μάθετε το κι αυτό, καλό είναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε πώς το φτιάχνουμε τώρα αυτό το λάστιχο. Πάμε. Εγώ εδώ έχω βάλει 18 πόντους, ίσα-ίσα για να μπορούμε να το δούμε, έτσι. Ξεκινάμε με μία σειρά καλή ούγια, έτσι, ανάποδη. Μία σειρά καλή ανάποδη, καλή ανάποδη, έτσι, το απλό το λάστιχο. Καλή. Ανάποδη. Για να το σταθεροποιήσουμε κάτω, έτσι. Καλή. Ανάποδη. Θα πρέπει να κάνουμε 6-7 σειρούλες όμως μαζί για να το δούμε κιόλας, έτσι. Ανάποδη. Καλή. Ανάποδη. Καλή. Ανάποδη. Καλή. Ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή και ανάποδη. Λοιπόν, στην επόμενη τώρα σειρούλα μας θα κάνουμε όλους τους ανάποδους πόντους, θα τους παίρνουμε άπλεκτους. Δηλαδή, ούγια, ούγια, άπλεκτος ο ανάποδος. Γυρνάμε την κλωστούλα μας. Καλή. Άπλεκτος ο ανάποδος. Ξανακατεβάζουμε την κλωστούλα μας. Καλή. Την ανεβάζουμε και παίρνουμε άπλεκτο τον ανάποδο. Την ξανακατεβάζουμε και πλέκουμε καλή. Ανεβάζουμε την κλωστή, παίρνουμε άπλεκτο τον ανάποδο, κατεβάζουμε και παίρνουμε κανονικά τον καλό. Ανεβάζουμε, παίρνουμε άπλεκτο τον ανάποδο, κατεβάζουμε, πλέκουμε κανονικά τον καλό. Πάνω η κλωστούλα μας, ανάποδος άπλεκτος, κάτω η κλωστούλα μας, πλέκουμε τον καλό. Έτσι. Πάνω η κλωστή, άπλεκτος ανάποδος, κάτω η κλωστή, κανονικά τον καλό. Να το. Έτσι, άπλεκτος ανάποδος, καλός. Φυσικά, ο τελευταίος πόντος πλέκεται πάντα. Λοιπόν, πάμε πάλι. Αυτό θα το κάνουμε 6-7 σειρές για να το καταλάβετε, έτσι. Λοιπόν, ούγια. Άπλεκτος ο ανάποδος. Το βλέπετε. Κάτω η κλωστούλα μας, πλέκουμε τον καλό. Πάνω η κλωστούλα μας άπλεκτο τον ανάποδο. Κάτω πλέκουμε τον καλό. Πάνω τον ανάποδο άπλεκτο. Κάτω πλεγμένο τον καλό. Πάνω άπλεκτο τον ανάποδο. Κάτω πλεγμένος ο καλός. Και πάμε μέχρι το τέλος έτσι. Αυτό είναι το λαστιχό μας. Απλώς θα κάνουμε μερικές σειρούλες για να σας το δείξω και στην πράξη, έτσι. Εκεί. Και ανάποδος πλεγμένος αυτός, έτσι. Πάμε να κάνουμε μερικές σειρές ακόμα. Τουλάχιστον 6-7 για να μπορέσει μετά να ανοίξει. Καλός. Ανάποδος άπλεκτος. Καλός. Ανάποδος άπλεκτος. Καλός. Οπ, πιάσαμε. Καλός. Ανάποδος άπλεκτος. Να το. Αυτό άρεσε πάρα πολύ στα κορίτσια μου, όταν κάναμε τα μαθήματα των προχωρημένων στις Βελόνες. Τους άρεσε πάρα πολύ αυτό το μάθημα. Γιατί ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, πάμε πάλι. Ούγια. Ανάποδος άπλεκτος. Καλός. Ανάποδος άπλεκτος. Καλός.
Ανάποδος άπλεκτος και πάμε μέχρι το τέλος έτσι. Είναι πάρα πολύ σταθερό λάστιχο φυσικά, έτσι δεν το συζητάω. Αυτά που σας έδειξα είναι τα τρία είδη, τα πιο κινήσιμα σε λάστιχο. Και όλη αυτή η τριλογία που κάναμε σε αυτά τα βιντεάκια, είναι τα πιο κινήσιμα λάστιχα. Ανάποδος άπλεκτος. Βλέπετε τι κάνω, έτσι. Να το. Εκεί. Κάνουμε κάνα δύο σιρούλες ακόμα για να φανεί. Ήδη έχει αρχίσει και ανοίγει το λάστιχο από μέσα, αλλά να ανοίξει αρκετά για να το δούμε κιόλας. Όλοι ανάποδη πόντι, έτσι. Προσοχή, μην τους πλέξετε, γιατί θα χωράει μετά να περάσει το λάστιχο μέσα. Δηλαδή, μήπως κατά λάθος πλέξετε κάποιον. Δεν θα πλέκουμε τους ανάποδους. Πάμε άλλη μία. Αυτό το, μήπως τον έπλεξα, δεν θυμάμαι. Όχι, δεν τον είχα πλέξει. Εντάξει. Ωραία. Θέλετε να το κλείσουμε κιόλας για να το δείτε καλά, ε. Καλύτερα να σας το κλείσω κιόλας μετά. Για να το δείτε καλά. Πάμε να κάνουμε ένα κλεισιματάκι. Έτσι, ίσα ίσα για να φανεί, έτσι. Πάμε το κλείσουμε από την καλή, δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Ωραία, το κλείνουμε από την καλή, έτσι, ίσα ίσα για να το δούμε τώρα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σας δείξω για τα κλεισίματα. Καλή, ανάποδη, στριφτή, πρέπει να, ναι, να το βάλουμε και αυτό στο πρόγραμμα. Α, και κάτι άλλο. Πολύ σύντομα θα πρέπει να σας ανεβάσω τις κοτσίδες. Γιατί θα τις χρειαστούμε. Αριστερή κοτσίδα, δεξιά κοτσίδα, διπλή κοτσίδα, τριπλή κοτσίδα. Έχουμε πολλές κοτσίδες. Θα τα βάλουμε και αυτά στο πρόγραμμα σιγά σιγά. Και αυτό. Πάμε λίγο τώρα να το δούμε. Λοιπόν, το λάστιχό μας τώρα έχει γίνει διπλό. Στο μέσον υπάρχει ένα κενό, στο οποίο μπορούμε να περάσουμε λάστιχο κανονικό. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Βλέπετε? Κοιτάξτε. Πέρασε. Το βλέπετε? Πώς γίνεται? Να το. Το βλέπετε? Δεν είναι μαγικό ρε παιδιά όμως. Δεν είναι μαγικό.
Είναι ένα λάστιχο το οποίο για το μπουφάν είναι ό,τι πρέπει, γιατί θα έχει την ελαστικότητα του λάστιχου μαζί με την ελαστικότητα του λάστιχου από μέσα. Πέστε μου ότι σε ένα μπουφάν δεν είναι το καλύτερο για να κρατηθεί. Ή μανσέτα. Νομίζω ότι σας βοήθησα πολύ με αυτό το λάστιχο. Εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ για χοντρά είδη που φτιάχνουμε, αλλά είναι και ένα μυστικό που ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε και αυτό το βιντεάκι. Είναι το τρίτο από τα λαστιχάκια που κάνουμε. Μπέστε να δείτε και τα άλλα δύο. Είναι το καλαμπόκι, είναι το εγγλέσικο και είναι και το σωληνοειδές. Δέστε τα όλα, γιατί είναι λαστιχάκια τα οποία σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσουμε όλο το χειμώνα. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Αν σας άρεσαν τα βιντεάκια, αφήστε μου σχόλια από κάτω, γιατί είναι χαρά μου, πραγματικά, όταν τα διαβάζω. Κάντε like στο κανάλι μας. Πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται και άλλες ενημερώσεις, γιατί έχουμε και πολλά ακόμα μαθήματα να κάνουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά.